Απαγορευτικό σε γυμναστήρια και κέντρα ευεξίας για τους ανεμβολίαστους πολίτες που βλέπουν την πόρτα της εξόδου ακόμα και αν θέλουν να γυμναστούν. Οι ιδιοκτήτες των χώρων βλέπουν με έκδηλο προβληματισμό τις αποφάσεις αφού τα μέτρα για την προστασία της δημόσιας υγείας τελικά, όπως λένε, βλάπτουν την υγεία των ασκούμενων αφού τους κρατάνε μακριά από τη γυμναστική που τόσο ωφελεί σώμα και ψυχή. Δεν μπορούμε να μιλάμε για δημόσια υγεία όταν απαγορεύουμε την πρόσβαση σε ένα χώρο που προάγει υγεία. Αυτό είναι το πιο σημαντικό και αυτή τη στιγμή μια μεγάλη μερίδα κόσμου αποκλείεται από τους χώρους των γυμναστηρίων, της άσκησης και της ευεξίας. Πολλοί υποστηρίξαν ότι θα έπρεπε να αναζητηθούν εναλλακτικοί τρόποι ώστε κανείς να μην αποκλείεται από την άσκηση. Σίγουρα είναι περιοριστικό το να πρέπει να είσαι εμβολιασμένος για να μπορέσεις να γραφτείς σε ένα γυμναστήριο. Με ένα self-test ή ένα rapid χρειάζεται να κάνουν γυμναστική καθημερινά. Άρα να επιτρέπονται οι ανεμβολίαστοι σε χώρους. Ναι, πιστεύω πως ναι. Πάντως, αποτέλεσμα των ανακοινώσεων ήταν οι ασκούμενοι που είναι ανεμβολίαστοι να σπέβδουν να ζητήσουν επιστροφή χρημάτων ή να παγώσουν συνδρομές, αφού η καθημερινότητά τους αλλάζει άρδιν. Άνθρωποι ζητούν τα χρήματα τους πίσω, κάποιοι είχαν ξεκινήσει τώρα, έχουν δώσει προκαταβολές και φυσικά δεν μπορούμε και να μην τα δώσουμε, διότι αν άλλος δεν έχει σκοπό να εμβολιαστεί, δεν μπορούμε να του πούμε ότι ξέρεις, χάνεις τα χρήματά σου. Την ίδια ώρα στην εστίαση η ψυχρολουσία ήρθε πριν από εβδομάδες, καθώς μόνο εμβολιασμένοι και νοσήσαντες μπορούν να απολαύσουν φαγητό, καφέ και διασκέδαση σε κλειστούς χώρους. Για τους ανεμβολίαστους, καφέ με rapid test και μόνο σε εξωτερικούς χώρους. Να είναι λίγο μειωμένη η κίνηση, γιατί και τα rapid test είναι λίγο έτσι ακριβά. Οι πελάτες τουλάχιστον που έχουμε εδώ πέρα είναι είτε με ψωμπητικό νόσο είτε εμβολιασμού. Άρα συνήθως δεν ξέρω πόσο θα κόψει την κίνηση. Περισσότεροι πελάτες κάθονται, προτιμούν έξω ή μέσα. Έξω. Του μέτρου θεωρούμε ότι έχει επηρεάσει πάρα πολύ. Κάποια μαγαζιά δουλεύουν, κάποια μαγαζιά όχι. Μεγαλύτερο πλήγμα αναμένεται το Σαββατοκύριακο, οπότε προγραμματίζουν νέοι, παρέες και οικογένειες την έξοδό τους, ενώ οι ανεμβολίαστοι αισθάνονται όλο και περισσότερο αποκλεισμένοι. Ο κόσμος διαμαρτύρεται, το θεωρώ άδικο. Και εμβολιασμένος δεν κολλάει. Αυτός γιατί να μπαίνει μέσα χωρίς rabbit. Και εγώ που δεν έχω κάνει το εμβόλιο να μπαίνω, να μην μπορώ να μπω καθόλου μέσα. Εγώ διαφωνώ με αυτή τη συνεχή μεταβολή των μέτρων. Μου φαίνεται ότι αυτό δείχνει μια ασάφεια.